Ο κόσμο λέει ότι μήπω πρέπει. Εγώ θα σα το πω ευθέω. Και μάλιστα νομίζω ότι ο κύριο Γερουλάνο το έχει πει ευθέω με άρθρα. Μήπω τελικά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να επιστρέψετε σε αυτό που είναι μπραντ. Μπραντ, ελέω Αντρέα, και όχι μόνο. Που λέγεται Πασόκ. Ναι. Ρωτώ, δεν ξέρω εσά. Εγώ συμφωνώ και θα το προτείνω. Τόσο απλά. Φουντώνει η συζήτηση για το ενδεχόμενο αλλαγή ονόματο του Κινάλ και επιστροφή στο Πασόκ, που σήμερα αποτελεί τη βασική συνιστόσα του κόμματο. Η πρόταση είχε διατυπωθεί δημόσια για πρώτη φορά από τον Νίκο Παπανδρέου, ο οποίο σε συνέντευξή του στι Αντιθέσει και στο Γιώργο Σαχίνη από τι 23 Ιανουαρίου του 2019, είχε αναφερθεί στην ανάγκη επαναφορά του ονόματο του Πασόκ. Είναι όριμη η στιγμή να συζητηθεί αυτό. Και εγώ θα το, θα το σηκώσω το θέμα. Τώρα που θα πάει θα το δούμε. Συμφωνώ με αυτό. Είναι σωστή. Αλλά είναι πρόσφατη. Είναι φρέσκο το πράγμα, έτσι, πώ το λέτε, με όλα αυτά που έχουν γίνει. Σύμφωνα, είμαι και στην Κρήτη και όλοι μιλάμε για Πασόκα. Άρα καταλαβαίνετε τα μηνύματα που παίρνω. Ξέρετε, και είναι. Θα είναι είναι ανεκδοτολογικού χαρακτήρα, αλλά στα θα θα χωριά τη Κρήτη ψάχναν το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Όχι του κινήματο. Δεν το ξέρω, και έχει, έχει χλεβαστεί και τα ξέρω. Τα, τα ξέρω όχι, τα, εγώ δεν το λέω με χλεβητήριο. λέω. Στα μίντια υπάρχει μια διάφορα ανέκδοτα γίνονται, τα ξέρω. Η ηγεσία τη Χαριλάου Τρικούπη, όπω κατέστησε σαφέ η φόφη γεννήματα, θέλει να προχωρήσει σε μετατροπή του κινήματο αλλαγή σε ενιαίο κόμμα, αλλά όχι σε επιστροφή στο παρελθόν. Το κίνημα αλλαγή δεν ξαναγίνεται πασό, ξεκαθαρίζουν κορυφαία στελέχη που εκτιμούν ότι το ενδεχόμενο θα σηματοδοτούσε αφαίρεση δυνάμεων και όχι πρόσθεση. Από το Ηράκλειο, σχολιάζοντα το ενδεχόμενο επιστροφή στον ήλιο του Πασό, ο πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου μίλησε για την ανάγκη ουσιαστική επιστροφή στι αρχέ που πρέσβευε κάποτε το κίνημα ω φορέας και στην αναγέννησή τους. Νομίζω όλοι μας έχουμε μια νοσταλγία για, την, για τις εποχές όπου το Πασόκ ήταν ένα δυναμικό κίνημα. Αυτό ακριβώς πάμε να χτίσουμε σήμερα. Ένα νέο δυναμικό κίνημα το οποίο εάν δούμε και στο παρελθόν πότε ήταν δυναμικό κίνημα ήταν όταν είχαμε ριζοσπαστικές ιδέες για τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε και στην ημέρα τη γυναίκα και την ανάγκη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά με στόχο μια δίκαιη, ανθρώπινη και βιώσιμη κοινωνία. Αν δούμε ποια είναι η συμμετοχή των γυναικών, χάρη στο κοινοβούλιο ή ακόμα και στην αυτοδιοίκηση, βλέπουμε ότι υστερούμε ω χώρα. Είμαστε από τι χώρε που υστερεί περισσότερο από πολλέ άλλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα έχουμε πολλή δουλειά. Τι φέρνει αυτή η ισότιμη συμμετοχή, Μια κοινωνία πιο ανθρώπινη. Μια κοινωνία και πιο ισότιμη, και πιο δίκαια και πιο βιώσιμη.